Γεια σας κοριτσιά, σήμερα θα κάνω ένα βιντεάκι με προϊόντα τα οποία στην ουσία έχω μετανιώσει που τα έχω αγοράσει. Κάποια από αυτά μάλιστα είναι αρκετά ακριβά, θα σας τα δείξω συνέχεια. Τα προϊόντα αυτά τα έχω από αρχές του χρόνου περίπου, απλά τα μάζευα δυστυχώς μέχρι το σημείο να κάνω ένα βιντεάκι και να σας τα δείξω. Ξεκινάμε με αυτήν εδώ την παλέτα. Η παλέτα αυτή είναι 15 χρώματα από την BH Cosmetics. Είναι αρκετά γνωστή η εταιρεία στον χώρο του YouTube και γενικά του ίντερνετ. Μπήκα και εγώ στη διαδικασία να ψωνίσω μέσω του site τους. Η παλέτα αυτή είχε περίπου νομίζω 15 ευρώ, 20 ευρώ. Περίπου τόσο. Να σας δείξω τα χρώματα. Τα χρώματα όπως βλέπετε είναι αρκετά έντονα, γι' αυτό και ξεγελάστηκα. Αλλά η απόδοσή τους δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Να πούμε το πράσινο εδώ, θα δείτε ότι φεύγει γρήγορα. Το μοβ. Έχουν την υφή της πούδρας, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν μένουν καθόλου. Ενώ στο δάχτυλο π.χ. φαίνεται ότι έχουν μια καλή απόδοση, μόλις το απλώνεις στο μάτι έχει εξαφανιστεί. Πεταμένα λεφτά, όπως βλέπετε, δεν τη χρησιμοποιώ καθόλου. Συνεχίζουμε με ένα πολύ γνωστό προϊόν της Estée Lauder, κλασικό, είναι το Double Wear. Η απόχρωση που το έχω είναι σχετικά ανοιχτόχρωμη, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι το προϊόν αυτό για αυτό που προσφέρει είναι πανάκριβο. Δεν λέω, έχει μια πάρα πολύ καλή κάλυψη, ένα πολύ ωραίο μάτ αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μάσκας όπως λέμε, είναι για λιπαρές επιδερμίδες και για πολύ έντονη κάλυψη, αλλά η τιμή του ξεφεύγει απίστευτα. Μιλάμε για περίπου 37 ευρώ, ένα make-up το οποίο δεν θα το ξαναγόραζα με τίποτα. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα στο χώρο του μακιγιάζ, τα οποία μπορείτε να βρείτε με εξίσου πολύ καλή κάλυψη και λιγότερα χρήματα. Συνεχίζουμε με ένα concealer της Rimmel. Το συγκεκριμένο concealer το άκουγα πάρα πολύ στο ίντερνετ να παίζεται και μπήκα στη διαδικασία να το αγοράσω μέσω eBay, αλλά έκανα λάθος στην απόχρωση, ενώ έλεγε light beige, είναι πάρα πολύ σκούρο. Έχω χρησιμοποιήσει ξανά προϊόντα concealer με την ονομασία Light Base, γι' αυτό και ξεγελάστηκα, αλλά το συγκεκριμένο είναι για πολύ σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Ούτε το καλοκαίρι δεν πρόκειται να το φορέσω. Το αγόρασα περίπου, όπως σας είπα, από eBay για περίπου 4 ευρώ, αλλά θα πάει έτσι κι αυτό. Πάμε σε ένα προϊόν για μακιγιάζ ματιών, της Bioten, είναι αυτό με το βαμβάκι. Όπως βλέπετε γράφει κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες, για ευαίσθητα μάτια, χωρίς παράμπεν και τα σχετικά. Το προϊόν αυτό δεν κάνει τίποτα για μένα. Δεν αφαιρεί τη μάσκαρα, δεν αφαιρεί ούτε αδιάβροχη μάσκαρα. Τίποτα. Σαν μια λοσιόν, okay, είναι μια λοσιόν. Πεταμένα λεφτά και αυτό. Πάμε στην ELF. Είναι το Daily Brush Cleaner. Είναι ένα πολύ καλό προϊόν, δεν αντιλέγω. Απλά εγώ δεν ξέρω γιατί δεν το έχω βάλει στη διαδικασία να το χρησιμοποιώ. Όπως βλέπετε, έχω χρησιμοποιήσει περίπου τόσο. Τα πινέλα μου τα πλένω αρκετά συχνά, γι' αυτό και δεν βρίσκω το λόγο να τα φιξάρω με αυτό εδώ το προϊόν. Όπως βλέπετε έχει σπρέι. Είναι αντισηπτικό. Ενώ το έχω κάθε μέρα δίπλα στα πινέλα μου, δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Το ξεχνάω, πείτε. Άλλο ένα προϊόν που ξεχνάω να χρησιμοποιήσω είναι τη Sephora και τη Self τα primers. Γενικά δεν χρησιμοποιώ primer. Ενώ τα αγοράσω, δεν ξέρω γιατί δεν τα βάζω στη ρουτίνα του μακιγιάζ μου. Δεν λέω, καλά προϊόντα και τα δύο, έχουν την υφή της σιλικόνης, μοιάζουν πάρα πολύ σαν υφές. Δεν, και φτάθηκα. Και τέλος, μεγαλύτερη σπατάλη χρημάτων που έχω κάνει είναι αυτά εδώ τα δύο προϊόντα της Dolce Gabbana. Τα προϊόντα αυτά τα αγόρασα στο Άτικα της Αθήνας. Θεσσαλονίκη δεν ξέρω καν αν υπάρχει η εταιρεία Dolce Gabbana. Να σας δείξω την παλέτα. Η παλέτα είναι αυτή, μια μοβ σκιά και μια πράσινη. Η απόδοσή τους, εντάξει, είναι μια κλασική σκιά με μια αλφα κάλυψη καλή. Εντάξει, είναι ένα καλό προϊόν. Όπως επίσης και το lip gloss, αλλά το lip gloss δεν το χρησιμοποιώ ποτέ και έχει πολύ ωραίο χρωματάκι. Δεν το χρησιμοποιώ ποτέ γιατί μυρίζει πολύ έντονα τριαντάφυλλο. Απεχθάνομαι τη μυρωδιά από το τριαντάφυλλο και πόσο μάλλον στα χείλη μου. Και το προϊόν αυτό, αν και το έχω αγοράσει ακριβά, θα σας πω τις τιμές, ξεχνάω να το χρησιμοποιήσω. Αυτή η παλετίτσα είχε, ναι, 40 ευρώ και αυτό εδώ είχε με την έκπτωση γύρω στα 29,90. Πάρα πολύ ακριβά και αυτά επίσης. Και έτσι όπως τα αγόρασα, έτσι κάθονται. Αυτά από μένα, κορίτσια.
αυτό το βιντεάκι είναι καλό βιντεάκι για να σκεφτόμαστε και δεύτερη φορά τι αγοράζουμε. Και το λέω κυρίως για μένα, γιατί ξεγελιόμαστε καμιά φορά από ωραίες εμφανίσεις και μάρκες και δεν ξέρω εγώ τι, και στην ουσία δεν τα χρησιμοποιούμε. Αν έχετε οποιοδήποτε απορία, αφήστε από κάτω κάποιο comment. Και φυσικά κάντε like και subscribe. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.